Αναστασίου Σταπών, Αναστασίου Αναστάσιο Παρών, Φίλη Πασκάλη, έρχεται. Να συνειδητοποιήσω ότι έρχεται ανοιξία του τόπου. Ακούσα προ τον παρόν. Ο Σουλάκη Αναστάσιο Παρών, ο Κούσο Δημήτριο Παρών, ο Πάνο Απόφη Παρών, Καραγιάννη Σουλάκη Παρών, Αθανασίου Τόπο Σαπό, Παρών, Παπά Παναγίου Παρών, Άγια Γιώργο Σαπών, υποτίθεται ότι δεν θα έρθει. Ευαγγέλιο Παναγίου Παρών και Έκα Ανδρέα Παρών, Άγιο Γιώργο Παρών και πρέσβη ότι υπάρχει απαρτία. Και ήρθε και η κυρία Αλεξίου, από ό,τι φαίνεται, και ο κόμμα υπάρχει η νόμιμη απαρτία, κυρίω την έναρξη συνεδριάσεω. Κύριε Πέστα, σε ερωτήσει μόνο από τι κυρίε Πέστα, που σου πει ο κύριο. Μετά ο κύριο Καραγιάστη, θα απολυθεί. Καλησπέρα σε όλου. Θα απολυθεί ο κύριο Καραγιάστη. Καλησπέρα στην Άρτη. Πάμε όσο και θα ήθελα να επισημάνω κάτι. Ότι όσον αφορά το αποκεντρωτικό, έπρεπε να επισημάνω ότι από το προχωρήσουμε και το πρόβλημα είναι ότι γνωρίζετε ότι τα χρήματα που έχουμε διαθέσει και είμαστε μέσα στους 22 Δήμους όλη την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ενταθεί για να πάρουν αυτά τα χρήματα, γνωρίζετε ότι άμα αυτά τα χρήματα εμείς αργήσουμε πολύ τις διαδικασίες, δεν θα μπορούσαμε να τα πάρουμε ώστε να αποζημιωθούν οι πολίτες του Δήμου Σχολείου, όπως υπάρχουν και οι πολίτες της Παραμυθιάς, το Αγίου Γεωργίου και το Αγίου Δωράδο, οπότε θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι, αυτή την επισήμανση μόνο θα ήθελα να κάνω να προχωρήσουμε, δηλαδή, στις ενέργειες αυτές που αλλιά θα δημιουργήσουν οι κύριες. Θα πω όλα το λιγνάκι, ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ και για αυτό το θέμα. Ο παρελθόντος ο μόνος που επαρκώς αυτό το θέμα και κάνει είναι ένα σοβαρό θέμα και κάτι άλλο κύριε Καραγιάννη. Κύριε Πέστα. Καλησπέρα για εμένα. Σχετικά με τον Δήμαρχο, αν έχει υπόψη του την καθυστέρηση που υπήρξαν οι εργαζόμενοι στο ΚΟΔΑ για τα λύνεται, λύνεται τις επόμενες μέρες. Έχω μιλήσει μαζί του, γιατί είχαμε εδώ, μου εκφράσανε
υπάρχει συντονισμό, υπήρχε διαδηλώσει με την δημοτική αρχή. Πηγαίνουν στα σπίτια, έρχονται πια εδώ κάθε πρωί, γίνεται ένα briefing δύο φορές την εβδομάδα. Γίνεται μια πρωινή ενημέρωση του που θα πάνε και θα κάνουν. Τρίτη, Πέμπτη, δεν είναι η κυρία Φίλτα, τα έχουμε συντονίσει αυτά τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον. Και συνεχίζουμε έτσι, δεν μας έχουν. Τώρα αυτό πρώτη φορά το ακούω που λέτε. Αυτό ξέρω. Τώρα μας σας είπαν εσάς ότι δεν έχουν πρόγραμμα. Καλό που σας το είπαμε, να συνεχίσουμε κι άλλο, να συνεχίσουμε κι άλλο, γιατί όπως ξέρετε κύριε Μπρέστα, για να το ακούσουν και εδώ και έχουν αρχίσει, έρχονται από το πρωί, χτυπάνε την κάρτα τους εδώ, η κυρία Φίλη και άλλοι συνάδελφοι πηγαίνουν, έχουν κάνει δύο-τρεις φορές ελέγχους εκεί που πηγαίνουν, δεν μπορούμε ούτε από πίσω να είμαστε συνέχεια στη βοήθεια στο σπίτι, η δουλειά που κάνουμε είναι πάρα πολύ καλή, έρχονται τους ασθενείς εκεί που πηγαίνουν, έτσι τους ωφελούμενους. Και αυτό γίνεται, δεν μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Ό,τι δυστυχώς αυτά τα αυτοκίνητα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε από το παραπάνω, να βοηθήσουμε. Ναι, επιτρέψτε να συμπληρώσω εγώ και επειδή και η κυρία Φιλιππίνη είναι εδώ μας στην αίθουσα, συντάσσεται από κανονισμό λειτουργίας, έτσι. Ο οποίος θέλουμε και τις δικές σας απόψεις. Θέλουμε και τις δικές σας απόψεις, για αυτό. Και πάση περιπτώσει, όλοι οι αντιδήμαρχοι είναι ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πληροφορία ανά πάσα ώρα της ημέρας. Σε οτιδήποτε. Θέλετε κάτι, κύριε Αλεξίου. Και τελευταία ερώτηση, κύριε. Ακόμα είναι η έκκληρο. Σχετικά με το γήπεδο 49 χρόνια. Στην Δημαρχιακή Επιτροπή που κάναμε και συζητήσαμε για κοιτάξαμε το διάλογο τον κύριο Μοσκοβίτη, έτσι, αν διαπιστώσατε παραλήψεις από μεριά του Δήμου σε σχέση με την όλη διαδικασία της απέναντις, και τι προτιθέματα να κάνουμε από εδώ και εκεί που θέλουμε να τα αναλυθούν. Α πατήσει ο κύριο Σιμώνα, ο οποίο έχει καθίσει τον κόσμο. Λοιπόν, αφήσατε να κάνετε τη διάλυση τη σύμβαση. Αυτό δεν είναι. Αυτό έγινε. Η διάλυση τη σύμβαση του πέρα. Φτιάξαμε, ορίσαμε τον καθορισμό του ύψου από τι μείωσει. Συμπληρώσαμε επιστημικά. Τελειώσαμε όλα για τη συμπλήρωση του πρακτικού παραλαβή εργασιών, τα έχουμε κάνει αυτά. Λάβουμε την απόφαση στην Δημοτική Επιτροπή για την απόφαση συνέχιση του έργου. Επικοινωνήσαμε το Υπουργείο για να τελειώσουμε το οικονομικό κλείσιμο του έργου που ούτω ή άλλω έχει προχωρήσει και έχει γίνει. Και τώρα την ερχόμενη εβδομάδα θα στείλουμε στον δεύτερο εργολάβο, τον κύριο Ζάρεγκα, να έρθει να κάνει την πρόσκληση για να συνεννοηθούν τι ακριβώ σκέφτεται πώ θα κλείσει η συμφωνία. Τον δεύτερο, όπου ο δεύτερος θα έχει ένα 20 μπροστά του να πάρει την απόφαση για εκεί, αν θέλει να συνεχίσει ή όχι. Ολοκληρώστε και πέστε τις ερωτήσεις. Κυρία Λεξίου, ήθελε κάτι για παρέμβαση. Θα παρακαλέσω όσο εξής στην επόμενη συνεδρίαση, όσοι έχουν ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν, θα εξυπαρχεί αφέτος το προεδρείο της ερωτήσης και όχι τη διάσταση, τη διάρκεια. Εξυπαρχίστε. Θέλω να υποβάλω ερώτηση ένα δύο τρει, να καταρτήσετε ένα κατάλογο έτσι, για να υπάρχει μια σειρά πράγματα που είναι σημαντικά. Κύριε Νάπη. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με ένα δημοσίευμα με κάποια κουβατάκια που αγοράζετε, κάτι την ηλική. Είναι δαπάνη τη Δημοτική Αρχή, αυτά είναι συλλόγοι τη Δημοτική Αρχή Έθνο. Καλώ ήρθατε, δεν είναι σαν να πιστεί εκεί, απλά ήθελα να επισημάνω το εξή, γιατί είναι πολύ σημαντικό για εσά να γίνει ανάπαυση και μακάρι να γίνει και όπου έχει προσθεί. Αν έχετε γνώση στη διαδικασία, γιατί κάποια στιγμή έχετε ασχοληθεί με το θέμα και θέλω να το επισημάνω, να προσέξετε, μην πάει και το χρήμα και ο κόπος χαμένος, αν έχει βλάβει γνώση το KPL να κάνει έλεγχο προστασίας, που είναι υπό αυτά τα φυτά, ειδικά όταν είναι προσβολές τέτοιου τύπου, καλά θα είναι να γίνει εντατικός φορέας, αν δεν έχει γίνει, να προσέξουμε τι πάνε τζάμπα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι μια ανθεκτικότητα για να μάθουμε. Αυτές είναι
επιστρέφουμε, σας παρακαλώ, διότι έχετε ο καταληκτικός χαιρετισμός. Θα πρέπει να πάμε στην κοινή κάποια κάποιο θρησκευόμενο. Παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Με συγχωρεί ο Άγιος. Με συγχωρεί ο Άγιος του Πολιτικού. Κύριε Παπά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε στην ελληνική εταιρεία ανακοίνωση, είχαν παραδειχθεί το μεγαλομήνα Δεκέμβριο με νέε αστυχίε κάτω από την 27 του αριθμού και νέα κόδωνε για λοιπόν. Οι συστοιχίε τοποθετήθηκαν, οι κόδωνε. Δύο
Και σε αυτή την περίπτωση έχει προηγηθεί η έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή και έπειτα η έγκριση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Παρακαλώ να εκκρίνουμε το σχέδιο πρωτοβουλίου. Ερωτήσει προ τον κύριο Σιντή, υπάρχουν και βρέστα να εύχομαι να επισημάνω μόνο ότι στην αίθουσα βρίσκονται τρεις γιατροί που σου λέει ότι η υγεία μας είναι σε καλά χέρια. Ο κύριο Καραστολίδη, και αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Και ένα σύζυγο φαρμακοποιείο. Μάλλον και δύο σύζυγοι φαρμακοποιείο. Καταρχήν, νομίζω ότι οι εισηγήσεις θα πρέπει να πρέπει να πρέπει πιο λόγες για να μπορούμε να πούμε... Προδημέρωης όμως, προδημέρωης. Να λάβετε υπόψη σας και τα προβλήματα των υπηρεσιών, των τεχνικών υπηρεσιών, αν μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας, είμαστε πολύ δεκτοί στη συνεργασία. Εγώ πάντα νομίζω ότι τέθηκα στη διάθεση της Δημοτικής Αρχής και κάνω το Προεδρείο, αλλά δεν πιστεύω. Έχετε παράπονο όμως από τον Προεδρείο, ναι. Την τελευταία φορά δεν σας ταιριάζω. Καλώς σου ήρθατε. Λοιπόν, καλωδεχούμε. Θα το λάβω υπόψη που η κριτική σας την λαμβάνω υπόψη, γιατί θα το πάμε και μέσα στα προσκοπούν. Λοιπόν, καλωδεχούμε να λοιπόν τα χρήματα. Έτσι, εγώ έχω μερικές ερωτήσεις να κάνω σε σχέση με τις δαπάνες. Κάπου υπάρχει ένας κωδικός 0082-31, αλλά θέλει πάει μια προκαταβολή. 40.000 ήταν το αρχικό ποσό, προσθέθηκαν 12, έγινε 52. Αφορά τι. Θα πάρουν όλοι οι πρόεδροι φέτος που έχουν καταβολή στην επόμενη εκπομπή. Θα το έχουμε ενώ άλλα χρόνια δεν έπαιρναν όλοι οι πρόεδροι. Αφορά δηλαδή χρήματα θα πάρουν στους πρόεδρους. Σε όλους τους πρόεδρους των τοπικών συμβουλίων. Ωραία. Σχετικά με τη βιώσιμη πόλη. Σχετικά με τη βιώσιμη πόλη. Σχετικά με την βιώσιμη πόλη με αυτή τη συνδρομή. Είμαστε σαν δήμος συντονιστές. Ναι. Τι ξεκινάει τώρα. Όχι, είμαστε πιθανοί, είμαστε συντονιστές και θα συνεχίσουμε να είμαστε, γιατί η βιώσιμη πόλη είναι ένα εργαλείο που προσφέρει τους δήμους στο να μπορούν να γίνονται μελέτες και να προχωρούν κάποια έργα. Είμαστε ανήρυε, είναι ένα δίκτυο πόλεο, αρκετή δήμη είναι. Πάνω από κακό πιστεύω. Πάντως, η ιστοσελίδα του δεν είναι ενημερωμένη με το Δήμο Συνδέου. Και χτες ήμουν επιδευθύντρια στην Καθήλα της Βιώσου Πόλης. Κάνε δίπλα μας αρρωγή, ήταν ξανά με το ενεργειακό ταμείο φτώχειας που έγινε. Να δουλέψει κι αυτό σιγά σιγά. Λοιπόν, το κωδικό 15-62-73 αφορά φωτισμό και κίνηση με ηλεκτρισμό σε παρέμβαση υπό τα έλεγχο για δικές τους υπηρεσίες. Φωτισμό με κίνηση στο 15 κιλοβίμα και 3.000 ευρώ ΚΑΜΑΦΑ 15-62-93 το φωτισμό και κίνηση για φωτισμό πρώην κυρίων του νομικού προσώπου. Υπάρχει για το ΚΕΓΕ
βάλαμε ένα ποσό να υπάρχει εκεί και θα δούμε άμα θα υποδώσει η επικοινωνία που είχα εγώ προσωπικά με τον Υπουργό Γεωργίας, μήπως μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε τον κύριο Σταμενή, τον Υπουργό. Αυτό τώρα πρέπει να πούμε κάπου αυτά τα ποσά που μπήκαν για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Αν όχι εκεί και δεν προκύψει, να κάνουμε κάτι άλλο κάπου αλλού στο τόπο μας. Είμαστε στον κωδικό 7662 που φορά το μήνυμα του ιατρικού υλικού. Είναι γιατί στη Ρώση, λαμβάνεται υπόψη εργαζόμενος στον χώρο αυτό. Έχουμε υπόψη μας κάτι. Κοιτάξτε, εκεί τώρα θα προσπαθήσουμε, επειδή έχει βγει το πρόγραμμα με 55 άνω από τον ΟΑΕΤ, να προσλάβουμε έτσι ένα άτομο να μπορεί να βοηθά με τα δέσποτα που έχουν το πρόβλημα μεγάλο, έτσι. Τώρα, σε αυτό δεν περιλαμβάνεται χρήματα, είναι μόνο για την άτομο και για υλικό που χρειάζονται, για φαρμακευτικό και ό,τι άλλο Και τροφές. Σχετικά με την καιροπροστασία, έτσι, όντως είμαστε σε ένα χώρο που γύρω είναι δάσος και γενικότερα ο Δήμος μας έχει αρκετά δάση. Τι γίνεται με τον αντισεισμικό και την αντιπλημμυρική προστασία. Τι πάμε με την Αυτό νομίζω, κύριε Κάστα, αυτό δεν είναι θέμα του παρόντος που τίθεται. Δεν είναι θέμα του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να το θέσει το ερώτημα στην παρούσα φάση και να απαντήσει. Είναι ένα νομίζω σημασία θέμα το οποίο αποφέρεται να το συζητήσουμε ως γενικότερο ζήτημα, σοβαρό. Επίσης, με συγχωρείτε κύριε Δήμα, επίσης, θα παρακαλούσα. Επειδή οι περισσότερες καταγραφές γίνονται με πρόταση πολυπηρεσιακών των υπηρεσιών και των διαφόρων τμήματων, και επειδή κύριε Πρέστα, σας έχουμε παρέχει το δικαίωμα, παράσχει το δικαίωμα να παρακολουθείτε χωρίς δικαίωμα ψήφου, όπως είπε ο Δημοσίος. Είναι καλό να μετέχετε στις δημοτικές εκλογές. Να μετέχετε. Οπότε εκεί λαμβάνετε και γνώση και μπορείτε να λαμβάνετε και καλό στις ερωτήσεις, για να είμαστε προετοιμασμένοι και να εξοπλιστούμε πρώτα στο Συμβούλιο για θέματα. Βεβαιότατα και δεν έχετε δικαίωμα. Αλλά δεν είστε προετοιμασμένος κατάλληλα από εκεί και πιο ενημερωμένος και να έχουμε και οικονομία. Καθώς επίσης η επαφή με την προϊσταμένη των δημοτικών υπηρεσιών είναι πάντοτε ευταία. Για να μας επιλύει τις απορίες. Και των τεχνικών υπηρεσιών όπως προσθέτει ο κ. Σκαρέας. Άλλη ερώτηση από τους κυρίους και κύριους συναδέλφους, τοποθετήσεις στο θέμα αυτό αν υπάρχουν, δεν πρέπει να κάνουμε τοποθετήσεις. Παρακαλώ. Είναι ευχάριστη η υπόθεση. Παρακαλώ. Είναι ευχάριστη η υπόθεση. Προστασίας του Δήμου Σουλίου.
για εργαζόμενοι του συγκεκριμένου τμήματος, υπάρχει ανάγκη να υπερβαίνουν και να παρέχουν υπηρεσίες σε ώρες και μέρες πέρα του τυπικού ωράριου. Αν είναι για δουλειά Σαββατοκύριακα, αν είναι για δουλειά αργία, μπορεί να τύχει να πάνε ένα βράδυ, 3 ώρα πήγε προχτές ένα συνταγωγικό σκάφο. Χρειάζεται να είμαστε κι εμείς δίπλα τους και να μπορέσουμε να είμαστε δηλαδή και αυτοί καλύτεροι σε όλο αυτό το πρόγραμμα και σε όλη αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Με βάση αυτή τη σκέψη προχωρήσαμε, βάλαμε κάποια χρήματα στον προϋπολογισμό και σας το φέραμε σήμερα εδώ να το συζητήσουμε αυτό το θέμα και να προχωρήσουμε στην ψήφισή του. Αυτό κυρίως αφορά την κάλυψη εκτάκτων αναγκών που απαιτείται η συμβολή αυτού του εργατικού προσωπικού. Υπάρχει σύμβολο γνώμη του, υπάρχει σύμβολο νομικά του καλύπτουν και του αποζημιώνουν. Λοιπόν, ερωτήσει του θέματο. Καμία ερώτηση του θέματο, τοποθέτηση του θέματο, που δεν μια τοποθέτηση του θέματο, ολοκληρώνεται το θέμα και ψηφίζεται μονόμο. Και πάμε στο τέταρτο θέμα με εσεί διατάξει, το οποίο 98-23 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπω τον γραφείο του Ιωδότη, προ υπογραφή συμβολέου. Θα σα εξηγήσω. Είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή η εκποίηση μια δημοτική έκταση προ ένα δημότη. Ο δημότη αυτό για διάφορου λόγου δεν μπόρεσε να συντάξει το συμβολιό του επί τη δημαρχία του κ. Καραγιάννη, ο οποίο ήταν νόμο εκπρόσωπο του Δήμου και δεν έπρεπε να προσέξει το συμβολιογράφο και την υπογραφή του συμβολιού από πλευρά πολιτή Δήμου. Και επειδή η απόφαση τότε έλεγε ότι η υπογραφή του συμβολίου θα γίνει από τον Δήμαρχο κ. Καραγιάννη, οι συμβολιογράφοι πλέον, επειδή ο κ. Καραγιάννη είναι Δήμαρχο, θέλουν να αλλάξουν την εξοδότηση και να συμπληρωθεί από τον Δήμαρχο ή τον νόμο αναπληρωτής εδώ του κολλήγου. Είναι διαδικαστικό θέμα. Νομίζω έδωσα την δέωση εξήγηση. Προχωρούμε να ψηφίσουμε αυτό για να αποκτήσει η βαρκή του άνθρωπο όσο το δυνατόν μπορεί να το βρει στο πνευματολόγιο. Παίρνω στο πέμπτο θέμα της μελισσής διατάξης. Ρώτησε η Επιτροπή για την έβριση μια ξαναποδιωτή των καταργουμένων δομικού προσώπου αλλογή, η συνήθιση ο κ. Δήμαρχος και λοιπά και υπολόγος στο θέμα αυτό. Με βάση το νόμο 5056 του 2023 και ειδικότερα ένα άρθρο, το άρθρο 27 αυτού, καταργήθηκαν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώτου βαθμού και το σύνολό των αρθρών των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικών αυτών θα φέρνουν στους Δήμους. Στο Δήμο Σουλίου καταργήθηκε το νομικό πρόσωπο αλλογή, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, παιδείας, καθώς για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και διάφορες περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργήμενου νομικού προσώπου, προτείνω την κατάρτιση 7-μελούς επιτροπής με διετή διάρκεια. Ένα μέλος της Επιτροπής θα προέρχεται από την πρόταση του παρατάξεων της μειοψηφίας. Τα μέλη είναι με τη σειρά Παπά Λαμπρίνα, πρόεδρος, Λόλης Βασίλειος μέλος, Λούκα Βασιλική, Φούρκας Ελευθέριος, Χρήστου Μέρη, Μπάτσης Θεόδωρος και Μάστορας Ανδρέας. Ποιος είναι παρεμβρίσκεται. Και κυρία Μάσο, κυρία Παπά. Λοιπόν, έχετε να προτείνετε κάτι, κύριε Κράκη, κάποια ερώτηση τώρα. Υπάρχει ερώτηση του θέματος αυτού. Όχι. Έχετε να προτείνετε κάτι, αρχηγέ της κεφαλής της αξιωματικής αντιπολιτεύσης. Έχετε να προτείνετε το πρόσωπο. Όχι. Ωραία. Κύριε Μπρέστα. Ξάλλου κύριο Μπούκη. Κύριε Μπούκα είναι υπερκομματική θέλη. Κύριε Πέστα, όχι. Επομένως, ολοκληρώθηκε η συζήτηση του θέματος, πίστηκε το σώμα, προχωρούμε στη ψηφοφορία. Το μεταβάλαμε και το κάνουμε εφταμελές για να δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχή σε περισσότερα πρόσωπα. Είναι ο ποιος έχει, ο Μάστορας και Μάστορας. Και Τούκα Βασιλική. Έξι. Είναι και ο Λόρις, είναι και ο Παπάλα Μπρίνα. Ο Λόρις ο Βασίλειος περιμένει με το δικό σας μέρος, εγώ με την πρόταση τη δική σας. Εάν δεν έχει τις μέρες, θα συμπληρώσω εμείς τον ελευθερό κόμμα. Ένα λεπτό. Είστε δάσκαλος,
την αριθμητική όπως την κορισμό. Συγγνώμη, κύριε. Παπά Λαμπρίν. Μία. Μία. Λόλης Βασίλειος. Δύο. Ντούκα Βασιλική. Τρεις. Φούρκα Ελευθέριος. Τέσσερις. Χρήστου Μέρη. Πέντε. Μάστορας Ανδρέας. Έξι. Και λείπει πράγματι ένα μέλος. Και προτείνουμε ακόμη ένα μέλος. Το Πάτσι το Θεό, λοιπόν. Πολύ υπόβλημα. Εφτά στα δύο προτιμήσεως. Είμαστε εντάξει, και πραγματικώς το βέβαια. Ψηφίζετε το θέμα, ο μορφόνος και το βάλουμε στο επόμενο θέμα. Στο έξι, τα πραγματές του κύριου Σπέντου, σαν πως ευχάριστο θέμα με πράγματα. Κύριε Αντιδίκη, αυτή την αρμόδια έγινε το λόγο. Ήθελα την κατάσταση στον τρόπο που σώσουμε από πρώτη πρώτη 24, σύμφωνα τον νόμο 50-56-2023, όλες οι αρμοδιότητες των νομικών προσώπων θα ασκούνται πριν από τον Δήμο. Ενώ 65 παράδειγμα του έτατο νόμου 4532-2010, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο. Σήμερα με τον πρώτο κανονισμό που ισχύει με αρχικό φέρεση το 2009 από τις 5 του 2017, λειτουργία των δημοτικών περιπτώσεων και των πολιτιακών σταθμών και να εγγραφούν τα λίγη στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, θα πρέπει να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο τις δύο ειδήσεις νηπίων που έχουν πολιτική στην υπηρεσία μας με αριθμό 4532 από τις 14 του 2024 και 15-26 και 14-24 για το παιδικό σταθμό Παραμυθιάς. Δύο παιδάκια είναι, τα οποία θέλουμε να τα γράψουμε στο παιδικό σταθμό και με αυτό σχεδόν κλείνουμε. Μας δίνει ακόμα μια κοινή θέση στο παιδικό σταθμό Παραμυθιάς. Παρακαλώ. Έτσι δεν θέσετε. Παρακαλώ να τους ψηφίσετε σε όλους τους κάτους. Θέλετε κάτι, κύριε Πέστα? Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση του κύριου Σαββέλου, οπότε έτσι νομίζω ότι χρειάζεται εδώ. Το θέμα αυτή τη στιγμή προχωρεί, ο μορφό του ψηφίζει και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Υπάρχει κάτι, είτε βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστώ πραγματικά για να πάρετε. Τοποθέτηση κάτι που έκανε. Ναι, έτσι ευχαριστώ. Ευχαριστώ πραγματικά να υπάρχουν νέα παιδεία. Βλέπουμε τι γίνεται η γεωργία και πού πάει ο πληθυσμό του Δήμου και κατά επέκταση της χώρας. Εκείνο που θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή έτσι, να δούμε πιο ζεστά το θέμα του βρέφων ιδιακού. Δηλαδή πάρα πολλοί εργαζόμενοι, πάρα πολλές εργαζόμενες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και θα ήθελα... Αν είχε όμως θέση να αυτό το θέμα της εγγραφής του. Ξέρω, ναι, και εδώ λέω με την ευκαιρία αυτή έτσι, να δώσουμε πραγματικά έτσι, πεδίο δράσης και σε αυτή την κατεύθυνση. Αν με επιτρέπετε, κύριε Βρέστα, επειδή ασχολούμαστε από την αρχή τη Άνθρωπη με αυτό το θέμα αυτό και με τον Δήμαρχο προσωπικά, είναι η θυμία του Αγίου και με τις εθνικές υπηρεσίες, είναι μόλις μας δύο κτίρια τα οποία τα ψάχνουν κατά πόσο είναι κατάλληλα και πιο πλήρη τι προποθέσει. Όταν θα είστε πιο έτοιμοι, εκτός από ότι είναι πανέτοιμοι, κύριε Βρέστα, είναι εκτός παραδοσιακός και το άλλο εκτός παραδοσιακός. Μόλις είμαστε έτοιμοι, όπως λέει ο Πρόεδρος, όχι προσωπικός, τεχνικός και όλοι. Και χρονικός και όλοι. Και θα καταλάβετε και θέση, παρακαλώ, γιατί δεν έχετε κλείσει και η άποψη σας. Καλώς. Ψηφίστε μου φόνο στο θέμα, θα είμαστε στο μάλλον. Θέλετε κάτι, κύριε Νάκουση, για τα Λίμπια. Πάμε στο έβδομο θέμα. Κυρία Ανδρόφη, η Δήμαρχος έμεινε από το Δήμο Οικονομικά του 2023, σχολική του τοπική πρωτοβάθμιση εκπαίδευση Δήμου Σιλίου. Κοιτάξτε, έχετε τις εισηγήσεις, δεν θα σας κουράζω. Είναι λειτουργικό το θέμα, γνωρίζετε τα έσοδα, έξοδα και στάνταρ. Παρακαλώ, σας ψηφίζετε και για το επόμενο και το επόμενο θέμα στην Ευρώπη. Για το πρωτοβάθμινο και το πρωτοβάθμινο. Για το πρωτοβάθμινο και το πρωτοβάθμινο. Κύριε Καραγιάννη, θέλετε κάτι του θέματος αφού έχετε και μια εμπειρία σε δύο λέξει. Μόνο θα πω. Εγώ από την πόλη θα πραγματικά είναι η προηγούμενη δημοτική αρχή που έχει τα σχολεία και πόσα βήματα έχουν. Καλά κάνει και προγράμματα τα γέννηση. Λοιπόν, υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, κάτι εξής. Νομίζω ότι τα θέματα αυτά ψηφίζουμε για τα δύο μορφόνους. Και πάμε στο ένα το θέμα, έγκριση εισόδου και εξόδου κυμάτων της εγκατάστασης λατομία θεσποτείας ΥΚΕ με αρμοστική οδό εκτός οικισμού στην τοπική κοινότητα Μελάς. Κύριε Χειμώνα. Ναι, εδώ έχουμε τον κύριο Νάστα, ο οποίος είναι νόμος εκπρόσωπος λατομιών της οικοδομίας και κατέθεσε ένα αίτημα για έγκριση εισόδου εξόδου στην αρμοστική οδό εκτός οικισμού της Αμελιάς, στην Αμελιά. Ο πρόεδρος κοινότητας γνωμοδότησε θετικά. Η υπηρεσία μας πρόωσε το έτοιμο όπως όφιλε στο αστυνομικό τμήμα και το αστυνομικό τμήμα τη οποία τι απαιτήσει τη σήμανση που έχει στο συγκεκριμένο σημείο για την ασφαλή εισφορά του λατομείου. Και παρακαλώ για την υπηρεσία σας.
υπάρχει ερώτηση σε αυτό το θέμα. Είναι όλα νόμιμα με την σύμφωνη γνώμη της αστυνομίας, με τα τεχνικά διαγράμματα. Οπότε ο μοχόνος ψηφίστηκε αυτό το θέμα και πάμε στο επόμενο. 10 θέμα εφαρμογή προγράμματος βακοκτονίας έτους 2024. Κύριε Αντιδήμαρχε, Χρήστο Δημήτρη. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, η Διεύθυνση Εκδοτικής Οικονομίας και Θεωρητικού Τμήματος Ποιοτικού Φυτοϊδονομικού Ελέγχου της Πρωτείας από την Περιφέρεια ζήτησε από το Δήμο μας να ενημερώσουν τις τοπικές κοινότητες και ποιες θέλουν και ενδιαφέρονται να κάνουν φυτοϊδονομία στα πρωτεία τους, στις ορδές του Δήμου και απορώ τις κοινότητες, τις κοινότητες του Καρδιώτη, των Πολίτων, του Εκκλησίου Σαββίδη, θα θέλουν να συμμετάσχουν στην αποκτονία. Ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Ναι, θα μας ενημερώσει. Και ο κύριος Παπάς. Προηγηθείτε, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Στα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο. Απλώς την περσινή χρονιά δεν συμμετείχαν οι κοινότητες προδρομίου, ξηρολόφου και ζευγοφορείου. Υπάρχει κατάσταση, έτσι δεν είναι, κύριε Αντρίπαρχε. Ναι. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Κύριε Παπάνε. Δεν ξέρω αυτό, έχετε τα χωριά τα οποία προτείνουν για να γίνει τα αυτοκτονία, έχετε αντιθέσει την περιφέρεια, βλέπω ότι ενώ πλέον έχετε κάτι που σου λέει ότι είναι και εκεί ερώτητα. Εκεί έχει η Ισταλία γραφτεί. Σε όλου του πρόεδρου. Και δεν αναφέρονται εδώ. Δεν αναφέρονται ότι έχουν τα χωριά του Φιλίππου. Ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Είναι συγκεκριμένα, δεν τα βλέπω. Γιατί έχει εκεί πέρα να λέω, δεν ξέρω αν είναι μια. Μήπω είναι προβλήμα, δεν έχει ανοίξει. Σωστή η παρατήρησή σας από την παπάτη που σκέφτω. Τα λέω να δείτε και τελειότητα και τελευταία χρόνια παρατήρηση κάτι που μόνο σε αυτό το. Για να γίνουμε εκεί τη συνέντευξη που λέτε στο πάτο. Προχωρούμε στην πορεία του θέματος, ψηφίστε τα επόμενα χρόνια στο θέμα. Εξδέκα, ενδεκάδα θεμάτων, βασική ενδεκάδα θεμάτων σε όλο αυτό το. Εκ μίσου των γραφειοκρατών, κύριε Χρήστο, αρμόδιο πρωτοβουλίου στον νέο αφιδήμα και παρακαλώ, αναλύστε μας αυτό το θέμα για την επίσκεψη των γραφειοκρατών, το οποίο δεν έχει μίσθωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια προβλημάτια στη δημοτική ενότητα Χέροντα, με το αν θα προχωρήσουμε φυσικά και σε άλλε ομιλίε στην πρώτη δημοτική ενότητα παρακολουθία, έστω σου λιγό με κάτι. Έχουμε κάποια προβλημάτια που έχει ρίξει το δικαστήριο του Σοφιμπέργη, πάλι σε δημοκρασία, ώστε να μπορέσουν ήδη έχουμε και διαφρονμένους, κύριε Αντελή. Δεν έχουμε διαφρονμένους για όλα τα τεμάχια. Πόσα τεμάχια είναι? Είναι κοινότητα σκανδάλου ένα τεμάχιο. Μέσα τεμάχια. Είναι κοινότητα σκανδάλου ένα, δύο, τρία, τέσσερα, γαρδίκι, δύο και ένα γλυκί. Ωραία, ρωτήσεις υπάρχουν και έπεται στην καθαρισμό στον νόμο της δημοκρασίας, στην δημοτική επιτροπή, η οποία ακολουθεί και καθορίζει τους όρους της δημοκρασίας. Η ερώτηση, τοποθέτηση. Δημήτρη, επειδή είναι ουδέν κατάσταση, νομίζω ότι είναι παραπάνω τα τεμάχια που έλεγαν τη Συνοδευτρία. Αυτά πήγα από τον γραμματέα του κύριο Τσίρη. Αυτά ήταν μέσα στην κουβέντα. Υπάρχει και ένα πρόβλημα του ΔΕΚΑ τη λειτουργία. Όχι, δεν είναι. Ακούστε το. Στον τομέα του φιλισμού τη εκπομπή των πρωτομαχείων, δεν υπάρχει καθήλυνα. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε ορισμό καθήλυνα μόνο σπάνιο. Μετά ήταν το χώρο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, προσπαθούμε να το κλείσουμε στον τόπο σε αυτό το βήμα. Θα αποριστεί ένα υπάλληλο ο οποίο θα αναλάβει τη διεύθυνση αυτού του κλεισμού. Προσωπικά αυτά βρήκαμε και αυτά βγαίνουν προ δημοκρασία. Μπαίνουμε στην ορολογία του θέματο, ο μοχόλο που κλείσει το θέμα, προσπαθώ πάρα πολύ για την κάνει ερώτηση. Ναι. Επειδή το μακρομί το θέμα αυτό. Υπάρχει υπάλληλο από τη στιγμή καθορισμένο σχετικά με τον ΕΟΚΑ. Αυτή τη στιγμή. Ο κ. Δήματο να απαντήσει αυτό το θέμα. Τι ασχολείται ο κ. Τσίρι για τον Ακέρωτα, κ. Μαραζόπουλο από το τέτοιο κομμάτι από την πάνω τη θέα και πάνω, προ το παρόν αυτή είναι. Έτσι και θα δούμε στη συνέχεια τι τρομοκρατή θα κάνουμε. Λοιπόν, να συντάξει, ψηφίστε για το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ειδικές παρεμβάσεις. Είναι συνεδρίας και να κάνει μια ανακοίνωση αφήξεως πολιτικού προσώπου πάνω του κ. Μετά από επικοινωνία που είχαμε το κύριο Παπαδρέου, τον κύριο Παπαδρεοβουλευτή, θα έχουμε αύριο την παραμυθιά στο Δημαρχείο, 9.30 το πρωί. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει εδώ να μιλήσουμε. Ευχαριστώ και τους παρισταμένους και τον κύριο που παρισταθήκαν σήμερα την παρουσία.